Με τον υπεύθυνο του Κέντρου Πατερικών Εκδόσεων στην Αθήνα, πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Διώτη, πραγματοποίησε συνάντηση ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίων, πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας. Κατά τη διάρκεια της συναντήσεως, τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωάννη απονομήθηκε το παράσημο του Αγίου Μακαρίου, Μητροπολίτη Μόσχας, τρίτης τάξεως της Ρωσικής Εκκλησίας. Ο Αγιότατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών, Κύριλλος, τίμησε τον Έλληνα κληρικό για την σημαντική προσφορά του στην ανάπτυξη της εκκλησιαστικής επιστήμης και της θεολογικής μόρφωσης. Σημειωτέων ότι ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Διώτης ανέλαβε την πρωτοβουλία επανέκδοσης της ελληνικής πατρολογίας του Μινγκ σε 168 τόμους, η οποία πρωτοκυκλοφόρησε τα έτη 1855-1866. Ακόμη, κατά την δεκαετία του 1990, ο πατέρας Ιωάννης πρόσφερε δωρεάν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας μερικά σετ αυτής της σειράς. Αυτή τη στιγμή εργάζεται για την έκδοση σειράς γραπτών μνημείων της Οψίμου Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Γραμματείας. Πρόκειται περί υψηλής τιμητικής διακρίσεως. Εγώ προ 20 και πλέον ετών ήρχισα να εκδίδω στην Αθήνα την διεθνή πηγή των πατερικών και βυζαντινών κειμένων, την ελληνική πατρολογία του Μινγκ. Αποτελείται από 165 τόμους περίπου το έργο αυτό. Και για πρώτη φορά μετά από 150 χρόνια που κυκλοφόρησε το πρώτον στη Γαλλία, εξεδόθη στην Ελλάδα, στην Αθήνα υπό την ευθύνη μου και με τη συνεργασία πολλών αξιολόγων ειδικών επιστημόνων, εξεδόθη με συμπληρώματα επιστημονικά αξιόλογα χιλιάδων σελίδων, εισαγωγές, καινούργιες βιβλιογραφίες κλπ. Για μένα ήταν απροσδόκητο αυτό, δεν το περίμενα. Δεν είχα καν προειδοποιηθεί πριν μου απονεμηθεί αυτή η τιμητική διάκριση. Η Μόσχα, το Πατριαρχείο Μόσχας, τιμάται από όλα τα άλλα πατριαρχεία, όχι περισσότερο ιδιαίτερο, αλλά λόγω του μεγάλου πληθυσμού, 150 εκατομμύρια πιστοί, και έχει κάποια επιβολή έτσι, και μια έγκλη σε όλη την Ορθοδοξία. Το Πατριαρχείο Μόσχας.